Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο από το κανάλι μας. Σήμερα έχουμε ανάποδη αχλαδομιλόπιτα. Παρακολουθήστε το βίντεο μέχρι το τέλος για να απολαύσετε την καλύτερη μιλόπιτα, την πιο αφράτη και την πιο ζουμερή. Τα καραμελωμένα φρούτα κάνουν τη διαφορά. Δείτε μέχρι το τέλος. Φυσικά τα υλικά και οι δοσολογίες στην περιγραφή του βίντεο. Θα ξεκινήσουμε με ένα πακετάκι Vitam, το οποίο το λιώνουμε και το απλώνουμε στο ταψί. Θα προσθέσουμε 10 με 11 κουταλιές κόφτες της σούπας ζάχαρη. Μία κουταλιά της σούπας κοφτή κανέλα. Ανακατεύουμε ελαφρώς με το αναδευτήρι για να ανακατευτεί η κανέλα και η ζάχαρη και το βούτυρο. Θα χρειαστούμε 2 με 3 μήλα, τα οποία καθαρίζουμε και τα κόβουμε, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Εάν βλέπεις για πρώτη φορά το κανάλι μας, κάνε εγγραφή, δωρεάν είναι. Κάνε κοινοποίηση στους φίλους σου, like και φυσικά άφησε το σχόλιο σου. Αφού κόψαμε τα μήλα, σειρά έχει το αχλάδι. Το κόβουμε και αυτό σε φέτες. Ρίχνουμε λεμόνι στη συνέχεια και ανακατεύουμε τα φρούτα. Και τώρα ήρθε η ώρα για να στρώσουμε τα φρούτα μας στη βάση του ταψιού. Στη μέση βάζουμε ένα στρογγυλό κομμάτι και γύρω γύρω βάζουμε τα κομμάτια από τα φρούτα στην τύχη. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σειρά. Θα φτιάχνετε αυτό το γλυκό, την αχλαδομιλόπιτα, συνέχεια. Οι γεύσεις είναι υπέροχοι. Θα καραμελώσουν τα φρούτα αυτά, γιατί μετά θα την αναποδογυρίσουμε. Γι' αυτό λέγεται και ανάποδη. Δείτε πως γίνεται. Εάν σας περισσέψουν, βάλτε και άλλη μία σειρά. Και τώρα ήρθε η ώρα για τη ζύμη. Θα χρειαστούμε 4 αυγά, 100 γραμμάρια περίπου ζάχαρη και θα ανακατέψουμε να ενσωματωθούν τα υλικά μας και θα βοηθήσει ώστε να διαλυθεί η ζάχαρη. Θα ρίξουμε μέσα στο μείγμα 2 φακελάκια βανίλια με άρωμα λεμόνι. Θα προσθέσουμε ένα φακελάκι baking powder. Θα προσθέσουμε ένα σφινάκι λικέρ ή αν δεν έχουμε λικέρ, κονιάκ. Θα ρίξουμε το αλεύρι, ένα ποτήρι, μισό-μισό στο μείγμα και θα ανακατέψουμε.
Βλέπετε, τα υλικά είναι απλά, καθώς και η εκτέλεση είναι πάρα πολύ απλή. Μπορείτε να την κάνετε όσοι θέλετε να φτιάξετε αυτό το γλυκό. Το αποτέλεσμα θα σας εντυπωσιάσει. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε το μείγμα επάνω στα μήλα. Απλώνουμε ομοιόμορφα. Είμαστε έτοιμοι για να βάλουμε την μιλόπιτά μας στο φούρνο. Θα ψήσουμε στους 170 βαθμούς αντιστάσεις και αέρα για 40 με 50 λεπτά. Θα τη βγάλουμε από τον φούρνο, θα την αφήσουμε να κρυώσει και θα την αναποδογυρίσουμε. Οπότε τα φρούτα που έχουν καραμελώσει θα βρίσκονται στην επιφάνεια. Τώρα θα βάλουμε ζάχαρη άχνη. Εγώ θα αφήσω ένα μικρό κομμάτι το οποίο το περιχύνω με λιωμένη μαρμελάδα βερίκοκο. Μου αρέσει καλύτερα από τη ζάχαρη άχνη. Εσείς μπορείτε να βάλετε ζάχαρη άχνη σε ολόκληρη την πίτα. Μαρμελάδα αραιωμένη με λίγο νερό όπως έκανα εγώ. Δείτε πόσο μαλακά κόβεται. Φυσικά η νοστιμιά της είναι απερίγραπτη. Τα καραμελωμένα φρούτα θα κάνουν τη διαφορά. Δείτε. Αυτή ήταν η αχλάδο μιλόπιτά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε και σήμερα. Εάν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε μια εγγραφή, ένα like, μια κοινοποίηση και αφήστε το σχόλιο σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά. Γεια σας.